Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Σας έχουμε προειδεάσει από χθες, το είπα και νωρίτερα, ότι σήμερα με τη βοήθεια της κυρίας Αριάννας Παπαϊωάννου θα γνωρίσουμε το δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Πρόκειται για μια ανοιχτή ομάδα ξανθιωτών, αποτελείται και από άτομα αλλά και από συλλογικότητες, η οποία ομάδα της Ξάνθης παλεύει ενάντια στο ρατσισμό και τις ανισότητες. Και επειδή το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε ως κοινωνία απέναντι από ξεσπάσματα βίας, εγώ να πω ότι τη βία τη γεννάει και ο ρατσισμός και οι ανισότητες, άρα τέτοιες ομάδες, τέτοια δίκτυα έχει ανάγκη η κοινωνία. Κυρία Παπαϊωάννου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στους συμπολίτες μας, συμπολίτησές μας. Πριν ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε στα αιτήματα του δικτύου, να μας γνωρίσετε λίγο, να μας συστήσετε λίγο το δίκτυο αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα χρόνο πριν, λίγο πριν το lockdown, όπου υπήρχε μια ανησυχία έξυλη σε αρκετές συμπολίτησες, γιατί πρώτα ξεκίνησε ως γυναικεία υπόθεση το δίκτυο, και από κουβέντες που κάναμε παρακολουθήσαμε και μια εκδήλωση παρεπιπτόντως από έναν άλλο δήμο και είδαμε ότι κάτι λείπει από την πόλη μας, κάτι λείπει πολύ ουσιαστικό από την πόλη μας, που έχει να κάνει όμως με το πώς βιώνει η γυναίκα σήμερα την καθημερινότητά της. Και βέβαια ξεκινήσαμε από την καθημερινότητα του σπιτιού. Ναι. Είδαμε λοιπόν, αυτό που είχαμε διαπιστώσει είναι ότι στο δήμο δεν υπήρχε κάτι να απευθυνθεί μια γυναίκα. Δεν υπήρχε μια δομή να απευθυνθεί μια γυναίκα η οποία αισθάνεται να κινδυνεύει μέσα στο σπίτι της. Πέρα από αυτό όμως προχωρήσαμε και πιο πέρα. Καταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν είναι για τον 21ο αιώνα και καταστάσεις οι οποίες όσο συμβαίνουν δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο στην πραγματική ισότητα. Ξέρετε, η έμφυλη βία δεν κάνει διαχωρισμό ούτε σε σύνορα, ούτε σε πολιτισμούς, ούτε σε πορτοφόλια. Σωστά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τώρα πια, ένα χρόνο μετά, στην εποχή της πανδημίας, όπου η κατάσταση οικονομική είναι τραγική σε πάρα πολλές οικογένειες, ένα από τα πρώτα θύματα μέσα στο σπίτι είναι η γυναίκα. Η γυναίκα που βιώνει και αποδέχεται τον εκνευρισμό, την απογοήτευση των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους. Είναι η γυναίκα επίσης η πρώτη που χάνει, από τους πρώτους που χάνει τη δουλειά της με τις περικοπές που έχουν γίνει. Και γενικώς είναι η γυναίκα η οποία δυστυχώς στο Δήμο μας δεν έχει στήριξη. Δεν έχει μια στήριξη να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που βιώνει. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο. Είπαμε να κάνουμε αυτό το δίκτυο. Είναι το δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Και εμείς το λέμε, είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Και δεν είναι γιατί πλέον μόνο για γυναίκες, αν καταλαβαίνω όχι, καλά. Βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Άνοιξε βέβαια δηλαδή πλέον. Βεβαίως, βεβαίως. Το αγκαλιάσανε συμπολίτες και συμπολίτες. Γινόμαστε και περισσότεροι. Και η αλήθεια είναι ότι είπαμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας δράση, η οποία είναι η πίεση προς το Δήμο. Επιτέλους να αποκτήσει και ο Δήμος μας κέντρο, συμβουλευτικό κέντρο υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. Ναι. Να πάμε τώρα στην ουσία του αιτήματός μας. Και θα πάμε που στην ουσία λοιπόν, ναι, του αιτήματος. Να πω το εξής, να πούμε το εξής, κυρία Παπαϊωάννου. Ήδη τα μέλη του δικτύου της ομάδας προσπάθησαν και το κατάφεραν αυτό να αυτοσυστηθούν στην τοπική κοινωνία με διάφορες εξορμήσεις οι οποίες γίνονται. Μπράβο. Στην πόλη. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στηριχθεί το βασικό αίτημα που είναι η δημιουργία μιας δομής συμβουλευτικής υπηρεσίας για γυναίκες που δέχονται βία και όχι μόνο υποψιάζομαι, μπορεί να ανοίξει αυτό εάν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να ανοίξει μια τέτοια δομή και πέρα από την αναφορά στην βία απέναντι στη γυναίκα, οποιαδήποτε μορφή βίας. Η βία είναι μία, έτσι, δεν έχει σημασία. Και κανείς δεν αμφισβητεί ότι η βία, δέκτες βίας είναι και οι άντρες, έτσι. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω, κυρία Παπαϊωάννου. Ακριβώς. Η βία αφορά όλα τα φύλλα. Απλά
Το θέμα είναι το εξής, ότι το κέντρο, ναι, τα κέντρα αυτά ως δομές, επειδή είναι με προγράμματα ευρωπαϊκά, απευθύνονται στις γυναίκες, απευθύνονται, κατάλαβα, στις γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν είπαμε τουλάχιστον, μέσα στη σκέψη μας ήταν αυτή, εννοείται ότι ο προβληματισμός αυτός υπάρχει και σε εμάς. Και ο προβληματισμός αυτός, για να πω την αλήθεια, υπήρχε και στον κόσμο. Ξέρετε, η πρώτη μας δράση έγινε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν βρεθήκαμε στην κεντρική πλατεία με το πανό μας και μαζεύαμε υπογραφές από τους συμπολίτες μας. Πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ αισιόδοξο είναι ότι υπογράφανε όλοι, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το κέντρο είναι ένα μεγάλο έλλειμμα, το ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί ένας άνθρωπος όταν βιώνει τη βία. Και αφού έγινε η συλλογή υπογραφών το Σάββατο, το επαναλάβαμε και τη Δευτέρα, που ήταν και 8 του Μάρτη. Ήταν η ημέρα της γυναίκας. Mm-hmm. Λοιπόν, και κλείσαμε ραντεβού με τον Δήμαρχο. Ήταν βέβαια μέσα στο πρόγραμμά μας, ήταν τη Δευτέρα να επισκεφτούμε και τον Δήμαρχο για να του δώσουμε το ψήφισμα και το αίτημά μας αυτό, mm-hmm, μαζί με τις υπογραφές. Τελικά δεν κατέστη δυνατό. Βέβαια μαζέψαμε υπογραφές από το Δήμο, μέσα από τους υπαλλήλους. Ήταν καλό όταν πήγαμε να κλείσουμε το ραντεβού, πάλι θετικό ήταν. Αυξήσαμε και τις υπογραφές μας. Γιατί πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να αρνηθεί να βάλει την υπογραφή του σε ένα τέτοιο. Κυρία Παπαϊωάννου, ακούστε να δείτε, και το τελευταίο ειδικά διάστημα, με όλα αυτά τα οποία έχουν αρχίσει πια να σκάνε σαν βόμβες μπροστά μας και τα οποία λες και μια αόρατη κουρτίνα τα κάλυπτε για χρόνια. Έτσι ακριβώς. Έτσι, νομίζω ότι επιτείνει την ανάγκη της κάθε κοινωνίας να έχει ένα τέτοιο στήριγμα όταν, εάν και εφόσον χρειαστεί. Κοιτάξτε, η ουσία είναι κάθε γυναίκα που ζει στην Ξάνθη να αισθάνεται ασφάλεια και να γνωρίζει πώς και πού μπορεί να τη βρει. Ναι. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτος. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτος. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Όταν γίνεται θύμα έμφυλης βίας, πραγματικά. Δεν καταφέρατε να συναντηθείτε με τον Δήμαρχο, τις υπογραφές. Καταφέραμε να συναντηθούμε την Τρίτη. Έγινε, άρα έγινε η συνάντηση. Έγινε και το ραντεβού με τον Δήμαρχο. Και το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι εντάξει, κοιτάξτε, εγώ έχω και την άλλη μου ιδιότητα. Της Δημοτικής Συμβούλου. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν το είχαμε θέσει νωρίτερα το θέμα. Ναι. Ακούσαμε τα μεγαλόπνοα σχέδια του Δημάρχου. Τα οποία μακάρι να υλοποιηθούν, δηλαδή μακάρι, πραγματικά. Πραγματικά. Απλά είναι λίγο μεγαλεπίβολα. Γιατί θέλουμε κάτι άμεσα, τώρα. Θέλουμε κάτι τώρα να γίνει, τώρα να υλοποιηθεί, που είναι πολύ εύκολο. Έτσι λοιπόν, αφού μας ανέλησε και ο Δήμαρχος στις δικές του σκέψεις και αφού βέβαια είπε ότι όντως, πραγματικά δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη και θα ήμουν τυφλός αν δεν το βλέπα. Ήταν πολύ θετικός. Του εξηγήσαμε ότι αν τα βάλουμε ιεραρχικά τα πράγματα, το πρώτο που λείπει είναι το κέντρο. Γιατί ο Δήμαρχος μας μιλήσε και για κέντρο φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, που μακάρι να φτάσουμε εκεί. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα πρέπει να γίνει πρώτα το κέντρο. Το οποίο θα έχει μέσα τους ειδικούς, τις ειδικούς, τους ειδικούς. Να δίνουν κατευθύνσεις, ψυχολόγους που δίνουν κατευθύνσεις. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν εμείς θελήσαμε να πάρουμε τη δέσμευσή του, ότι άμεσα θα ετοιμαστεί ο φάκελος για να κατατεθεί το αίτημα. Γιατί μάθαμε και από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας ότι τα προγράμματα αυτά για τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών πήραν παράταση ένα χρόνο ακόμη. Λειτουργούν υπομορφή, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το έψαξα λίγο, κυρία Παπαϊωάννου, με αφορμή και τη συζήτησή μας και γνωρίζοντας και το αίτημά σας, λειτουργούν περισσότερο ως τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης. Είναι τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης. Όχι. Εννοείται ότι είναι τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και μακάρι να το κατακτήσουμε έτσι που να είναι 24 ώρες γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως, εμείς είδαμε και το Δήμο Κομωτινέων δίπλα μας. Ναι. Είδαμε το Δήμο Βέρειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι. Που έχουν ήδη δημιουργήσει τέτοιες δομές. Οι οποίοι βεβαίως, όπου εκεί υπάρχουν μέσα κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι και νομικοί. Σωστά. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι δεν είναι απλά, είναι η τηλεφωνική γραμμή, βεβαίως θα μιλήσει το θύμα στο τηλέφωνο, αλλά θα του δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές. Mm-hmm. Και θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα το πάρει από το χέρι και θα του πει θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί συνήθως εκείνος ο οποίος πέφτει θύμα οποιασδήποτε μορφής βίας χάνει και τη γη κατά από τα πόδια του. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε ένα χέρι για να τον κρατήσει
και να τον προστατεύσει. Αυτό ναι. Το χέρι λοιπόν ζητάει, το δίκτυο ναι. Είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Δηλαδή ζητάει υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής από το Δήμο. Αυτό, mm-hmm. Αυτό ήταν το αίτημά μας. Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, να δούμε λοιπόν ως πρώτο δείγμα την άμεση υλοποίηση αυτού του αιτήματος. Ήταν να ιδρυθεί το κέντρο αυτό. Και μάλιστα πήραμε τη δέσμευσή του ότι κατευθείαν πηγαίνει το αίτημα στο κέντρο Πρόνοιας, στον αντιδήμαρχο Πρόνοιας, για να κατατεθεί, για να ετοιμαστεί ο φάκελος. Και να ξεκινήσουμε από αυτό σαν πρώτο βήμα και όταν το επιτρέψουν βεβαίως και οι συνθήκες, να προχωρήσουμε και στο δεύτερο βήμα. Μακάρι, όπως είπε και η κυρία Παπαϊωάννου, κάποια στιγμή να καταστεί δυνατό να υπάρχει μια τέτοια δομή, ακόμη και φιλοξενίας. Αχρίαστη να είναι. Αλλά μακάρι να το καταφέρει εδώ η τοπική κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτε στην πόλη μας, ούτε για άστεγους, δεν υπάρχει τίποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουν αυτά. Γι' αυτό μίλησα πριν για κοινωνική πολιτική. Mm. Πρέπει αυτά να ξεκινήσουν. Κοινωνικό παντοπολείο. Όλα αυτά αφήνονται σε εθελοντές. Πρέπει να υπάρχουν δομές από το Δήμο. Ναι. Βέβαια η τοπική κοινωνία δεν είναι αθωράκιστη σε αυτό το κομμάτι. Θυμίζω ότι εντάξει, υπάρχει μια αλληλεπίδραση στην κυνωνία, το ξέρετε αυτό. Και εσείς, κυρία Παπαϊωάννου, και οι εθελοντές, και η εκκλησία που έχει παντοπολείο, και στη Σταυρούπολη που υπάρχει. Μα και εγώ είμαι στην ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ακριβώς. Κάνουν μια σοβαρή δουλειά. Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Δεν είναι δηλαδή αθωράκιστη η Ξάνθη. Και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά είναι εθελοντικές ομάδες. Εγώ θα ήθελα δομή. Ναι. Θα θέλαμε δομές επίσημες του Δήμου. Δομές. Μάλιστα. Δημοτικές δομές. Άρα οι οποίες να είναι μόνιμες. Το πρώτο... Όμως τώρα ξεκινάμε με αυτό. Το αίτημά μας λοιπόν ως δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Είναι η ίδρυση Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών. Να υλοποιηθεί και στο Δήμο μας. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν τα επόμενα βήματα πια από πλευράς Δήμου. Μια και είναι στα χέρια του το αίτημα του δικτύου. Ναι, βέβαια. Στα χέρια του Δήμου είναι. Και ένα-ένα προφανώς το δίκτυο θα προωθεί από εδώ και πέρα τα αιτήματα, ώστε να βλέπει και να βλέπει και αυτές τις επιθυμίες, τις κοινωνικές επιθυμίες και ανάγκες, να γίνονται και πράξη. Αλλά υποψιάζομαι δεν θα σταματήσει εδώ. Σαφώς και δεν θα σταματήσει εδώ και φάνηκε και από την πρώτη μας δράση ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα μόνες μας. Θέλουμε να τα κοινοποιούμε στον κόσμο πριν περάσουμε στο να καταθέτουμε τα αιτήματα ή στο να παρεμβαίνουμε. Κοιτάξτε τώρα, εσείς θωρακίσατε. Αυτό το αίτημα το θωρακίσατε με την απέτηση της τοπικής κοινωνίας. Έχετε και τις υπογραφές των συμπολιτών. Οπότε νομίζω ότι εδώ πια μιλάμε για μια απέτηση της τοπικής κοινωνίας. Έτσι όπως το δούλεψε και το οργάνωσε το δίκτυο, το κατέστησε πια απέτηση και ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Και έτσι το κατέθεσε στο Δήμο. Μαζί με τις υπογραφές των συμπολιτών και συμπολιτισσών. Και θα ξαναβγούμε πάλι για υπογραφές, για συλλογή υπογραφών. Δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί το εξηγήσαμε και στον Δήμαρχο ότι εκεί θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά είναι ένα έλλειμμα. Είναι έλλειμμα και είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο είναι επιδοτούμενο. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι η πρωτοβουλία της πρόθεσης. Ναι. Είναι να προωθηθεί η πρωτοβουλία. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτή τη δέσμευση την πήραν τα μέλη του δικτύου και συνεχίζουν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν τώρα μας ακούν κάποιοι ή κάποιες συμπολίτες και συμπολίτισσες και επιθυμούν να συστρατευθούν στο πλευρό σας. Η ομάδα είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Πού μπορούμε να σας συναντήσουμε, πού μπορούμε να σας βρούμε... Δεν έχουμε στέγη. Διαδικτυακά μπορούμε όμως να συναντηθούμε. Βεβαίως, διαδικτυακά, στο Facebook είναι η σελίδα, είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Και εκεί λοιπόν μπορούμε να καταθέσουμε το αίτημα και να συστρατευθούμε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου. Ακριβώς και να μας γνωρίσετε κιόλας. Mm-hmm. Και να μας γνωρίσετε κιόλας. Εγώ θέλω να την ευχαριστήσω την κυρία Παπαϊωάννου. Και εμείς θα σας ευχαριστούμε. Γιατί σήμερα πραγματικά συζητήσαμε ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Πάντα ήταν επίκαιρο. Απλώς βρέθηκε μετά από αυτόν τον ένα χρόνο περιορισμών στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενο ήταν να βρεθεί. Όπως είπε και η κυρία Παπαϊωάννου, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα είναι εκείνη η οποία δέχεται τα απανωτά χτυπήματα συνολικά της οικογένειας. Όποιο πρόβλημα δηλαδή και να υπάρχει,
είναι εκείνη η οποία θα δεχτεί πρώτη το ξέσπασμα. Είναι ο αποδέκτης. Λοιπόν, εγώ να την ευχαριστήσω θερμότατα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε επικοινωνία και για το έργο του δικτύου, ώστε και τα αιτήματά του να τα προωθούμε, κυρία Παπαϊωάννου, αλλά βεβαίως και για άλλα ζητήματα και θέματα. Κυρία Παπαϊωάννου, κοντά σας, θα περάσουμε να μας υπογράψετε κι εσείς. Έτσι. Λοιπόν, να υπογράψουμε κι εμείς και να υπογράψουν και οι υπόλοιποι. Και να καλούμε και όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους ξανθιώτες και τις ξανθιώτισες. Είναι πραγματικά είναι ένα έλλειμμα και θα πρέπει να το καλύψουμε. Και, όχι, οι υπογραφές απλά είναι... Κοιτάξτε, μπορείτε να το κάνετε κοινό. Και πιο εύχριστο τώρα, σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, να δοθεί η δυνατότητα των υπογραφών, έστω και διαδικτυακά, κυρία Παπαϊωάννου. Το σκεφτήκαμε αυτό. Είναι δύσκολο να γίνει. Ακούστε λίγο, το σκεφτήκαμε και αυτό. Σκεφτήκαμε το ηλεκτρονικό. Αλλά επειδή θέλουμε να είναι δημότες, γιατί διαδικτυακά μπορούν να βάλουν να υπογράψουν και από άλλους δήμους. Εμείς θέλαμε απλά θέλαμε ακριβώς να δείξουμε ότι είναι έτοιμο των ξανθιωτών και των ξανθετησών. Θωράκισαν το αίτημα λοιπόν, το κάναν αίτημα τοπικής κοινωνίας. Ναι, κατάλαβα. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κυρία Παπαϊωάννου. Είναι και εκπαιδευτικός να σας πω, σύν των υπολείπων άλλων ιδιωτήτων της η κυρία Παπαϊωάννου. Και να ευχηθούμε έτσι και καλό κουράγιο, γιατί είναι δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολα και για όλα τα επαγγέλματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για όλους είναι δύσκολα. Mm-hmm. Για όλους είναι δύσκολο να τελειώσει αυτό και να μπορέσουμε πάλι να σταθούμε στα πόδια μας, αν και θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι δύσκολο δυστυχώς, κυρία Παπαϊωάννου. Θα μετράμε πληγές και τότε. Τότε είναι που θα μετράμε πραγματικά. Τότε είναι που θα γίνει ο απολογισμός, δυστυχώς. Ακριβώς. Την ευχαριστούμε και. Βάζουμε μία άνω τελεία. Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και πάλι. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια λοιπόν, σας. Καλημέρα σας. Ανοιχτή ομάδα, αποδεσμεύουμε την κυρία Παπαϊωάννου. Ανοιχτή ομάδα της Ξάνθης. Είναι αυτό το δίκτυο. Είμαστε μαζί, έχουμε φωνή. Ένα δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Δουλεύει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου. Πριν την πανδημία συστάθηκε η ομάδα. Και πλέον, με την βοήθεια και των υπογραφών των συμπολιτών μας, το πρώτο αίτημα του δικτύου, που είναι η δημιουργία μιας δομής συμβουλευτικών υπηρεσιών για κακοποιημένες γυναίκες, ετέθη στον ίδιο το Δήμαρχο, προωθήθηκε, μας λέει η κυρία Παπαϊωάννου, προς την υπηρεσία πρόνοιας, προκειμένου να μπορέσει και η Ξάνθη να κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, μακάρι να ακολουθήσουν και τα επόμενα βήματα, και να είναι θωρακισμένη και η τοπική μας κοινωνία και σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό το θέμα. Αχρίαστο να είναι, αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν είναι αχρίαστο και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι μας, κυρίως το τελευταίο διάστημα που άρχισαν να ανοίγουν και στόματα, γιατί η υπομονή εξαντλήθηκε εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων που βιώνουμε τώρα ένα χρόνο με τις απαγορεύσεις. Δεν έχεις πια τη δυνατότητα να ξεφεύγεις. Είσαι εγκλωβισμένος στους περιορισμούς προκειμένου να προστατευτείς και στον εαυτό σου, στο πολύ στενό σου περιβάλλον. Εκεί αρχίζει και εξαντλείται λοιπόν η υπομονή, γιατί δεν μπορείς να αποφορτιστείς, με αποτέλεσμα να ανοίγουν στόματα. Άρα το πρόβλημα είναι εδώ, όπως και ήταν εδώ. Απλώς αποφορτιζόμασταν το προηγούμενο διάστημα. Και μακάρι όμως αυτή η περίοδος να αφήσει και κάποια θετικά κοινωνικά αποτυπώματα, να όπως αυτό που γίνεται τώρα. Να μην το κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, περιμένοντας να λυθεί από μόνο του. Όταν έχεις τέτοιες δομές, τουλάχιστον ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις μια κατεύθυνση. Τι πρέπει δηλαδή να κάνεις. Μακάρι δηλαδή να αλλάξεις και η συμπεριφορά μας ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Καταγγέλουμε άμεσα. Άμεσα, τη στιγμή που γίνεται, κάθε τι που μας πειράζει, όλοι το έχουμε ζήσει. Κλείνοντας το στόμα, ουσιαστικά αυτό πυροβολείσαι. Όχι, δεν το έχει ανάγκη αυτό η κοινωνία. Δεν είσαι θύμα. Εκτός και αν θες να γίνεις θύμα. Λοιπόν...